πρωτοπόροι εξερευνητέ. Μεγάλε περιπλανήσει που έγραψαν ιστορία. Φεύγω, τώρα φεύγω. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τώρα Τα ταξίδια του Βάσκο Ντεγκάμα ξεκίνησε από το λιμάνι της Λισαβόνας στις 8 Ιουνίου με τέσσερα πλοία. Δύο ναός, το Σάουν Γκαμπριέλ και το Σάουν Ραφαέλ, μία καραβέλα, την Πέριο και ένα πλοίο ανεφοδιασμού. Ο στόλος μετέφερε ακόμη και παντρώες, λίθινες στήλε που τις τοποθετούσαν σαν σημάδια ανακάλυψης και επικυριαρχία. Σύμφωνα με το ημερολόγιο του ίδιου, που δημοσιεύθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, μαθαίνουμε ότι μέχρι και το νοτιότερο σημείο της Αφρικής το ταξίδι διαιρέθηκε σε δύο περιόδους. Στην πρώτη περίοδο φτάνει στα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου στις 26 Ιουλίου. Μένει εκεί μέχρι τις 3 Αυγούστου. Στις 3 Αυγούστου ξεκινά από το λιμάνι του Σάου και κατευθύνεται νότια. Το δρομολόγιο που ακολούθησε από εκεί και πέρα είναι στατικό, γιατί δεν κινήθηκε κοντά στις Αφρικανικές ακτές, αλλά ανοιχτά στον Ατλαντικό ωκεανό θέλοντα να αποφύγει τα θαλάσσια ρεύματα του κόλπου τη Γουινέα και τη Θύελε. Φτάνει στι ακτέ τη Αφρική λίγο βορειότερα από τον κόλπο τη Αγία Ελένη. Στι 22 Νοεμβρίου έφτασε στο ακροτήρι τη Καλή Ελπίδα που το είχε ανακαλύψει ο Ντιάζ, ο οποίο συνόδεψε ω εκεί το Βάσκο Ντεγκάμα με το δικό του πλοίο. Το ακροτήρι αυτό ο Ντιάζ αρχικά το είχε ονομάσει «Ακροτήρι των Θιελών». Ο Βάσκο Τεγκάμα ήταν εκείνο που το μετονόμασε σε ακροτήρι τη Καλή Ελπίδα. Στι 25 Νοεμβρίου, η Αποστολή θα αγκυροβολήσει στον κόλπο του Αγίου Χεριού. Ένα μήνα μετά, θα έχει ξεπεράσει το νοτιότερο άκρο τη Αφρική, που είχε φτάσει ο Ντιάζ κατά 60 μίλια, και θα βρίσκεται ήδη στι νοτιοανατολικέ ακτέ τη Αφρική. Ανήμερα των Χριστουγέννων, θα πλησιάσει σε μία έφορη χώρα. Θα την ονομάσει Γη των Χριστουγέννων. Το σημερινό Νατάλ και θα εγκυροβολήσει στον κόλπο του Λορένζο, σημερινό Μαπούτο. Στι 25 Ιανουαρίου θα φτάσει στον ποταμό και λιμάνε στη σημερινή Μοζαμβίκη. Τον ποταμό τον ονόμασε Ρίου Ντου Μπού Συναεί, δηλαδή Ποταμό των Καλών Ιωνών. Τα πληρώματα στο μεταξύ έχουν προσβληθεί από Σκορβούτο και παραμένουν εκεί για ένα μήνα. Στι 2 Μαρτίου ο στόλο θα φτάσει στο νησί τη Μοζαμβίκη όπου συνάντησαν πλοία αράβων εμπόρων χρυσού, κοσμημάτων και μπαχαρικών. Ο Σουλτάνο τη Μοζαμβίκη του παραχώρησε δύο πλοηγού για να συνεχίσουν το ταξίδι του, και στι 7 Απριλίου πέρασαν από την Μομπάσα. Στι 14 Απριλίου αγκυροβόλησαν στο Μαλιντί τη Κένια. Ύστερα από ταξίδι 30 ημερών στον Ινδικό Ωκεανό, φάνηκαν τα βουνά Γκάτ τη Ινδία. Στι 20 Μαου του 1498 αποβιβάστηκαν στο Κάλικατ. Ο Γκάμα έστησε εκεί στήλη για να αποδείξει ότι έφτασαν στην Ινδία. Οι κάτοικοι και ο ενδός ηγεμόνα Ζαμαρίν τους υποδέχτηκαν στην αρχή φιλικά. Όμως οι Άραβες έμποροι, όταν αντελήφθησαν ότι κινδύνευαν οι εμπορικές δραστηριότητες τους, έστρεψαν εναντίον των Πορτογάλων, του Ινδούς και στα τέλη Αυγούστου ο Βάσκο Ντε Γκάμα αναχώρησε για να επιστρέψει στην Ευρώπη. Το ταξίδι της επιστροφής υπήρξε δύσκολο λόγω των αντίθετων ανέμων που συνάντησαν. Στις 3 Ιανουαρίου του 1499 φτάνει στο Μαλιντί και την 1η Φεβρουαρίου στη Μοζαμβίκη. Τα πλοία του επέστρεψαν χωριστά στην Πορτογαλία. Ο ίδιος έφτασε στη Λισαβόνα στις 9 Σεπτεμβρίου του 1499 αφού διένυσε 24.000 ναυτικά μίλια. Ο Μανουέλο πρώτο του απένιμε τον τίτλο «Dome» και ετήσια επιχορήγηση. Το δεύτερο ταξίδι του Βάσκο Ντεγκάμα άρχισε το Φεβρουάριο του 1502. Στόχο του ταξιδιού αυτού η ίδρυση μονιμότερων εμπορικών και στρατιωτικών βάσεων. Σταθμή του ταξιδιού ήταν το πράσινο ακροτήριο, το λιμάνι Σοφάλα τη Ανατολική Αφρική, η Μοζαμβίκη, η Κίλουα. Περιέπλευσε τι ακτέ τη Νότια Αραβία, πέρασε από το λιμάνι τη Γκόα και προχώρησε στο Κανανόρ. Στη συνέχεια, Επιτέθηκε στο Κάλικατ σε αντίπεινα για τη σφαγή 40 Πορτογάλων εμπόρων. Συνέτριψε τις δυνάμεις του Ζαμορέν και σύναψε συμμαχία με το βασιλιά της Κοχίν που του έδωσε το δικαίωμα να ιδρύσει πορτογαλικές βάσεις στις νότιες ασιατικές ακτές. Στις 11 Οκτωβρίου του 1503 επέστρεψε στον ποταμό Τάγο της Πορτογαλίας. πρωτοπόροι εξερευνητές φεύγω, φεύγω. μεγάλες περιπλανήσεις που έγραψαν ιστορία φεύγω, φεύγω. μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση